Καλησπέρα, ολοκληρώθηκε Πέτρα. Λοιπόν σήμερα μια υπόθεση η οποία χαρακτηρίστηκε από τους δικαστές ως πρωτοφανή για τα κυπριακά χρονικά. Πράγματι, Πέτρα, μιλάμε για μια υπόθεση όπου στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας ενεπλάκησαν μάλιστα και πρόσωπα από όλο το φάσμα των κρατικών εξουσιών, θέτοντας την αξιοπιστία τους υπό την κρίση του δικαστηρίου. Τον έφερε και ο δικαστής μάλιστα σήμερα μέσα αυτή τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Μην ξεχνάμε ότι μάρτυρας υπεράσπισης του κ. Ροδοκλήτου κατέθεσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πέτρα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από τη σειρά, από την αρχή, γιατί απορρίφθησαν οι εφέσεις καταρχήν του τέος βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Λοιπόν, οι πιο σημαντικοί λόγοι της έφεσης του κ. Ροδοκλήτου ήταν το ζήτημα της ασυλίας από τη μία πλευρά και το ζήτημα της δίκαιης δίκης. Για την ασυλία τώρα. Το θέμα ήταν αν ο Νίκος Ροδοκλήτου εμπεί άρθρο 10, στο οποίο αναγράφεται ότι η δικαστική λειτουργία είναι ποινικά ανεύθυνη για πράξεις. Η θέση λοιπόν των δικαστών ήταν ξεκάθαρη, Πέτρα. Και έχουμε την κάρτα η οποία αναφέρει τη συγκεκριμένη απόφαση. Ο Γενικός Εισαγγελέας ή ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέως δικαστική λειτουργεί εν την έννοια του άρθρου 15 του ποινικού κώδικα. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα αρνητική. Το εν λόγω άρθρο παραπέμπει ευθέως σε δικαστές και σε εκτέλεση δικαστικών τους καθηκόντων. Η σαφής αναφορά σε άσκηση δικαστικής εξουσίας δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικής προσέγγισης. Το ζήτημα τώρα, Πέτρα, της δίκαιης δίκης ήταν κυρίαρχο, αφού αφορούσε και τους υπόλοιπους εφεσίοντες, ιδίως τον Παναγιώτη Νεοκλέος. Στην απόφαση του εφετείου δικαιολόγησε όλες τις κινήσεις του Γενικού Εισαγγελέα Πέτρα, ο οποίος, όπως ανέφερε, ουδέποτε παραβίασε το τεκμήριο της αθότητας. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, για να μεταφέρουμε λίγο και την εικόνα που ζήσαμε μέσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όταν ο δικαστής Αντώνης Λιάτσος έλεγε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είχε μεροληπτική στάση ή οποιαδήποτε προκατάληψη κατά του Ρίκου Ροδοκλήτου, ο τέος βοηθός Γενικός Εισαγγελέας χαμογέλασε με ύφος. Με την απόφαση τώρα πλέον, ακόμη και ο Γενικός Εισαγγελέας, αυτή η απόφαση ίσως δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς πλέον θα μπορεί να εκδιωχθεί για πιθανά ποινικά αδικήματα, όπως μας ανέφεραν και δικηγόροι με τους οποίους μιλήσαμε, Πέτρα, για να μας κάνουν ένα πρώτο σχόλιο για τη συγκεκριμένη απόφαση. Βεβαίως, αυτά περί ασύλειας του τέος βοηθού. Ποιο ήταν το αιτιολογικό για την απόρριψη των εφέσεων του Παναγιώτη Νεοκλέους και της δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους? Οι κατηγορίες για τον Παναγιώτη Νεοκλέος ήταν δεκασμός δημοσίου λειτουργού, δωροληψία και διαφθορά. Επικεντρώθηκε στο ζήτημα των emails και του πραγματογνώμονα. Αυτά τα δύο σημεία πίστευαν από την πλευρά του κ. Νεοκλέους ότι θα μπορούσε να αλλάξει την απόφαση του εφετείου. Αν και έκρινε άτοπη την προσέγγιση του κακοριοδικείου ότι ήταν πλαστά, είπε ουσιαστικά ότι δεν επηρεάζαν την υπόθεση. Για την εταιρεία, υποστήριξε ότι υπήρξε σύγχυση στην απόφαση του κακοριοδικείου. Ενώ το κακοριοδικείο για να καταδικάσει έκρινε ότι έπρεπε να λάβει υπόψη τις ενέργειες του Ανδρέα Νεοκλέους και της Μαρίας Κυριακού, ενώ χωρίς αυτές δεν θα μπορούσε να καταδικάσει, το ανώτατο αντίθετα είπε, Πέτρα, ότι λανθασμένα λάβε υπόψη. Όμως παρόλα αυτά καταδίκασε την εταιρεία. Θα πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, Πέτρα, πάντως, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά Νεοκλέους τώρα πλέον κοιτάει προς Στρασβούργο, προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου και εκεί θα καταφύγει για να μπορέσει να δικαιωθεί ο Παναγιώτης Νεοκλέους. Πάντως, ουδέ μία ανατροπή σωτήρη και για τις ποινές που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως. Το εφετείο δεν εντόπισε λόγους για μείωση της επιβληθήσας ποινής των 3,5 χρόνων φυλάκισης. Υπάρχει και άλλη μία 1,5, αλλά ψηφίζονται. Ναι. Χαρακτηριστικά, ο δικαστής ανέφερε για τον Ρίκο Ροδοκλήτου στην απόφαση των δικαστών. Δεν έχει καταδειχθεί σφάλμα στον καθορισμό της ποινής, η οποία είναι η αρμόζουσα υπό τις περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την εγκληματική συμπεριφορά του και εννοούσε του Ρίκου Ροδοκλήτου. Ενεπλάκη έχοντας ευτελή κίνητρα, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς. Οι ποινές επίσης έμειναν ίδιες, Πέτρα, για τον Παναγιώτη Νεοκλέους 2,5 χρόνια φυλάκιση και για τον Παναγιώτη Κυπρίζογλου 1,5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Να είστε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Στατίστικο.